Σε όλους όσοι παρευρίσκονταν στο ναό το όνομα του Κυρίου, του Αναστημένου Ιησού, και όχι μόνο γνωστό, αλλά και πολλοί από αυτούς να πιστέψουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μόνο είναι αυτοί που βλάπτονταν στα υλικά του συμφέροντα και στην κοινωνική τους δόξα και προβολή, γιατί ο Χριστός ήταν ταπεινός και είναι ταπεινός και ταπεινούς ζητάει, στράφηκαν μόνο αυτοί εναντίον των Αποστόλων. Και είπαμε τότε ότι το συνέδριο των Ισραηλιτών, Σαδουκαίοι είπαμε, Φαρισαίοι, στρατηγοί του Ιερού, τον είσαμε τότε, κάλεσαν τους Αποστόλους να απολογηθούν για το έγκλημα, το θαύμα δηλαδή, που έκαναν. Αλλά επειδή είχε πάρει μεγάλη έκταση, γίνει γνωστό το θαύμα, σκέφτηκαν τη γνώμη του λαού, ο οποίος λαός είχε τα πιστήρια ότι ένα θαύμα με ανθρώπινη δύναμη δεν γίνεται, και μάλιστα δια του λόγου εν του ονόματι του Ιησού Χριστού έγινε και περιπάτη. Σίγουρο και περπάτη. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τόσο απλά ένα θαύμα με δύναμη ανθρώπινη δεν γίνεται ποτέ. Και επειδή δεν ήθελαν το όνομα του Χριστού να ακούγεται, απειλήθηκαν οι Απόστολοι. Και όχι μόνο απειλήθηκαν, αλλά λέει η Αγία Γραφή, προς απειλησάμενοι αυτούς.
σε απλή γλώσσα σημαίνει ότι τη μια απειλή στην άλλη επάνω, απήγαιναν και φοβέρισαν τους Αποστόλους για να μην ξανακουστεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Πέτρος βέβαια δίνει την απάντηση ότι τους λέγει με θάρρος, εάν έχετε την γνώμη ότι εσάς πρέπει να ακούμε πιο πολύ από το Θεό, να το κάνουμε, αλλά γίνεται αυτό. Ήτανε του Θεού, ακούει μάλλον η απάντηση, το Θεό πρέπει να ακούμε πιο πολύ ή ημών, λέει η Αγία Γραφή, παρά να πειθαρχήσουμε στη δική σας πρόταση και γνώμη. Τα περιστατικά όλα αυτά τα ανέφερα για να έχουμε συνέχεια, έγιναν γνωστά στην Εκκλησία. Και το λέω Εκκλησία, εννοώ την Αποστολική Εκκλησία, αυτή στην οποία συνέβη το γεγονός αυτό και όλα τα γεγονότα που αναφέραμε στο παρελθόν και που θα αναφέρουμε στο μέλλον και που θα τα δούμε μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο με παράσημα, και αυτό το απέδειξαν γιατί έχεραν, λέγει, όταν απειλήθηκαν και μάλιστα όταν και αργότερα κακοποιήθηκαν είχαν ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Τώρα απειλήθηκαν απλώς να μην ξαναμιλήσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί βλάπτει το όνομα του Κυρίου. Είναι αλήθεια ότι βλάπτει το όνομα του Χριστού, είναι η κατάληξη του θέματος του περασμένου, και σίγουρα βλάπτει μία πλειονότητα ανθρώπων σε όλες φυσικά τις εποχές, σε όλες φυσικά τις εποχές. Για να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα, για να καταλάβουμε πότε βλάπτει ο Χριστός. Μας είναι γνωστό το παράδειγμα του νέου εκείνου που είχε πολλά λεπτά. Σε απλή γλώσσα, τι να κάνω για να πάω στο παράδεισο, του λέει. Του λέει και ο Χριστός, θα κάνεις αυτά που γράφουν οι γραφές, τις εντολές. Τις έχω κάνει. Τότε, αυτά που έχεις, πούλησε τα και δώσε τους φτωχούς. Το λέω περιεκτικά για να έρθω στο θέμα, το δικό μας. Αυτός σκύβει το κεφάλι και σηκώνει και φεύγει. Ήγα πλούσιος πόδρα, λέει η Γραφή. Ήταν πολύ πλούσιος και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Που σημαίνει αυτό το πραγματάκι, μας φαίνεται τόσο απλό, αλλά μέσα αυτή η πραγματικότητα έχει αλήθεια για όλους μας. Δηλαδή, αυτός ήταν κολλημένος πάνω σε αυτό το είδος του αγαθού, στο χρήμα, και δεν μπορούσε ότι ο λόγος του Χριστού που ήταν από το δύναμος να αποσπάσει από εκείνο το πράγμα. Και προτίμησε να μείνει κολλημένος στο χρήμα και όχι στο Χριστό, που ούτε πέρα μαζί μου. Πιο απλά, αυτή είναι μία περίπτωση που βλέπουμε μια κατηγορία ανθρώπων να κολλάνε πάνω σε αυτό το αγαθό και να μην θέλουν να ξεκολλήσουν. Όμως υπάρχουν και ένα σωρό άλλες κατηγορίες ανθρώπων
που είναι κολλημένοι σε άλλα είδη ή απολαύσεων ή ελαττωμάτων, να το πω έτσι, που δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από αυτά τα είδη των απολαύσεων και των ελαττωμάτων. Και λένε, όχι Χριστέ, δεν σε θέλουμε, σήκω φύγε. Τι κι αν έσχισε τα βλέμματα ο πλούσιος ο νέος, ο τρόπος που έδειξε ήταν στην πράξη μία άρνηση με κεφαλαία γράμματα. Μία άρνηση με κεφαλαία γράμματα. Και εδώ, κοιτάξτε, θα κοιτάξουμε κι εγώ μαζί με εσάς. Βλέπουν να γίνεται καλά ο παράλυτος, να ομολογείται από την κοινή γνώμη και να είναι παράλυτος χρόνια ολόκληρα και τη ζητιάνε λέει εκεί, και αυτοί να αρνούνται αυτή τη βέβαιη πραγματικότητα, πιο σίγουρη από τη δική τους ύπαρξη, και να απειλούν επιπλέον να μην σας ξαναδούμε τα μάτια, να μην σας ξανακούσουμε να μιλάτε στο όραμα αυτού του Ιησού Χριστού. Είναι δηλαδή, δεν είναι απλή πορεία που βαδίζει λογική ανθρώπινη εδώ. Εδώ μιλάμε για διαστροφή της αλήθειας πέρα για πέρα. Να βλέπεις το φως και να λες, όχι δεν είναι φως. Αυτό το πράγμα είναι δυνατό. Και όμως αυτό έκαναν οι γραμματείς και φαρισαίοι και σαδουκαίοι. Θέλω να το παρασκεφτούμε λιγάκι. Ζούμε σε έναν χώρο και σε έναν κόσμο που αυτή είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον Χριστό. Θα πει, τον βλέπουν τον Χριστό. Βλέπουν αυτούς που αγαπούν τον Χριστό. Και στο πρόσωπο αυτών είναι ο Χριστός, ο ίδιος. Και η συμπεριφορά που δείχνουν σε αυτούς που αγαπούν τον Χριστό, οι όποιοι αρνητές, οι όποιοι φαρισαίοι όλων των εποχών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά στροφή εναντίον και πόλεμος εναντίον του ίδιου του Ιησού Χριστού. Και τι λέει, ή εμέ δίωξαν και ή μας διώξωση, και αν εμένα με πολέμησαν και σας θα πολεμήσουν. Και ό,τι και αν κάνουνε εις βάρος σας, είναι σαν να γίνεται εις βάρος μου, εμού του ιδίου. Κάποια πραγματικότητα ακόμα βγαίνει από εδώ. Οι Απόστολοι θεωρούσαν καρπό χαράς. Μεγάλη δουλειά τώρα. Είναι δυνατόν να σε πολεμάει ο άλλος και να νιώθεις χαρά, όσοι είσαστε και στο θέμα του που είχα προχθές. Εκεί αναπτύσσαμε το θέμα μαρτύρια της Εκκλησίας μας και πώς αντιμετώπισε το μαρτύριο οι μάρτυρες. Έφτασε σημείο να χαίρουν και να γάλλονται την ώρα του μαρτυρίου. Την ώρα που βασανίζονταν, αυτοί ένιωθαν την μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να νιώσει η ανθρώπινη ψυχή. Και εδώ οι Απόστολοι έφυγαν από το δικαστήριο και έφυγαν κάτω από χαρά και αγαλίας. Σίγουρα και σήμερα και πάντοτε ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει έξω. Είναι προφητικός για πάντα, όχι για μια στιγμή, για κάποια χρονοδιάρκεια. Ισχύει για όλες τις εποχές. Έχει διαχρονικό χαρακτήρα, περνάει δηλαδή μέσα από τους αιώνες όλους και παραμένει πάντα ίδιος. Ο ίδιος δεν γερνάει ο λόγος του Θεού, είναι μόνιμος και αιώνιος. Μου κάνει εντύπωση, το λέω και θα ξαναπώ. Πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο και ο Χριστέ μου μας αξιώσει, το λέω και μου πράγμα. Λέει, η εντολή η εμή, ζωή αιώνιος εστί. Λέει, αν κάνετε την εντολή μου, δεν έχετε παρά να έχετε σαν καρπό την αιώνια ζωή. Και ας το προσέξω, δεν εννοεί όταν θα πεθάνουμε και μετά, είναι και αυτό μέσα. Αλλά εστί είναι τώρα, λέει.
Μπορούμε αυτό να το κατανοήσουμε, τι σημαίνει η εντολή, η εμή, αιώνιος εστί. Απλά μεταφράζεται. Εργάσου αυτό που λέω εγώ και θα πιάσεις το χεράκι σου, θα ζήσεις στην πραγματικότητα αυτό που σου υπόσχομαι στην άλλη ζωή, αλλά στη μικρογραφία εδώ. Θα το ζήσεις οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να πάει ένα στο μαρτύριο, να τον δέρουν ζωντανό. Δεν πρέπει να πάρουν τη φωτιά, όπως είπατε περισμένοι για τον Άγιο Ελεάσαρο εκεί πέρα. Λίγο λίγο στη φωτιά, να δουν στα δουθούνια βρώμικα πράγματα. Και αυτός να λέει είμαι νέος, είμαι νέος στο λογισμό και είναι δυνατός ο λογισμός μου, πιο δυνατός και από νέος ακόμη. Πώς είναι δυνατό εκείνο πράγμα. Και να χαίρει αυτό το πράγμα. Ζούσε χαρά εσωτερική. Αυτή η χαρά είναι, επαναλαμβάνω, η δωρεά του Θεού πάνω στο μαρτύριο, στο οποιοδήποτε μαρτύριο. Πέρασε λοιπόν τον Αγίον Αποστόλων η απειλή με αντιμετώπιση χαράς. Οι Άγιοι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο και απήγγειλαν, λέει η Αγία Γραφή, ανάφεραν στην υπόλοιπη εκκλησία, στους άλλους Αγίους Αποστόλους και τους άλλους Χριστιανούς που υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα, όλα τα όσα συνέβησαν. Και η πρώτη δουλειά που είχαν να κάνουν, ήταν να υψώσουν τα χέρια στο Θεό και τα μάτια και αυτοί εδώ απόλυτα και να προσευχηθούν. Να δούμε τώρα τι προσευχή έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι στον εκκλησιαστικό αυτό χώρο μέσα. Η εκκλησία ήταν, όχι τέτοια εκκλησία, ήταν οίκος, σπίτι. Αλλά χρησιμοποιείται ως εκκλησία. Αφού άκουσαν λοιπόν τα γεγονότα, λέει η Γραφή εδώ πέρα, ήραν φωνή προς τον Θεό και είπαν, φώναξαν στον Θεό και του είπαν, τώρα βέβαια υπάρχει φωνή και φωνή, δηλαδή μπορεί να φωνάζεις ώρες ολόκληρες και να μην σε ακούει ο Θεός και μπορεί να είσαι μουγκός, αλλά να μιλάς με την ψυχή σου δυνατά και να σε ακούει ο Θεός. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιείς και τα δύο και να τα ακούει ο Θεός. Και τη φωνή και την ψυχή και να τα ακούει ο Θεός. Και αν θυμηθείτε εκεί στο Μάρτυρα τι είπαμε την περασμένη Κυριακή, την προπερασμένη Κυριακή, ότι κόψε μου τη γλώσσα, σαν μαρτύριο εκεί του θέσπισε, είπε διάταξε να του κόψει τη γλώσσα. Των υμνοδιών το όργανο, λέει, φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα, είναι μεγαλύτερα αυτά τα πράγματα. Λέει, θα μου κόψεις τη γλώσσα με την οποία υμνολογούσα στη ζωή μου το Θεό, τη χρησιμοποιούσε για να υμνολογεί το Θεό. Αλλά η φωνή θα ακουστεί πιο δυνατά και τον εγώ δεν μιλάω. Ναι, το μεγαλείο, κόφτη μου. Εγώ θα εξακολουθώ να υμνώ με την ψυχή μου το Θεό. Και η ψυχή έχει αυτή τη δύναμη να μιλάει στον Θεό και ο Θεός να ακούει πιο δυνατά από τη γλώσσα. Και εδώ λοιπόν λέει η ήρα φωνή, φώνασαν. Και τι είπαν, δέσποτα, Κύριε, έχει να πει αυτό, σύ που έκανες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά, στον ουρανό, στη γη και στη θάλασσα. Σύ που είπες με το στόμα του παιδιού σου του Δαβίδ, τι είπες, οι νατοί εφρίεξαν έδνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Εσύ έβαλες, λέει, Κύριέ μου και Θεέ μου, είπαν οι Αγιοί Απόστολοι στην προσευχή τους, στο νου, στο μυαλό του Δαβίδ πριν από 1080 χρόνια, όχι 1080 δικά μας, αλλά 3000 δικά μας, θα πάμε να μελετήσουμε τώρα,
πριν από 3 χρόνια έβαλε στο μυαλό του Δαβίδ, τι έβαλε. Αυτό το προφητικό λόγο, για προφητικό λόγο, ποιο. Οι νατοί εφρίασαν έλλην και αναοί εμρέτησαν. Δηλαδή έχουν λυσάξει οι λαοί και πολεμούν με μανία εσένα. Οι νατοί εφρίασαν έλλην και λαοί εμρέτησαν. Και συνεχίζει, παρέστησαν οι βασιλείς της γης. Μαζεύτηκαν οι βασιλείς της γης και σήμερα οι άρχοντες της γης. Στο ίδιο τόπο και συνεδρίασαν εκεί και πήραν μέτρα κατά του Χριστού. Στέκομαι, είναι αναγκαίο και είπα ότι αυτό είναι μία προφητεία που την πιάνει στο στόμα εν ώρα προσευχής, μετά από ένα διωγμό και μετά από μια απειλή από τους εχθρούς του Χριστού προς Αποστόλους. Το φέρω στο μυαλό τους, λένε ναι, αυτό προφητεύτηκε. Και προς Θεού μην εκλειφθεί ότι είναι μια προφητεία ακριβώς και μόνο για την ώρα και τη στιγμή εκείνη που διώχθηκαν οι Απόστολοι. Η προφητεία είναι προφητεία και περνάει στους αιώνες μέσα. Μπας και είμαστε τυφλοί, στο μυαλό εννοείται, ή και στα μάτια ακόμη, ώστε να μην βλέπουμε ποιας μεταχείρισης τυχαίνει ο Χριστός από τους εχθρούς, αλλά και από τους ορισμένους φίλους, και βάζω φίλους μέσα σε παρένθεση, που έπρεπε να δική του, πόσο τον πολεμούνε δηλαδή. Τόσο επαναλαμβάνω, τη χάνει πολεμικής και θα τη χάνει πολεμικής. Με έδιωξαν, θα σας διώξουν. Με σταύρωσαν, θα σας σταυρώσουν. Με βλαστήμησαν, θα σας βλαστημήσουν. Και ούτω καθεξής γύρω από αυτά. Οποιοςδήποτε άλλος χριστιανισμός που δεν έχει τέτοια γαλόνια στην πλάτη είναι ψεύτικος. Είναι ψεύτικος. Το είπα και στην Ελληνική Κυριακή, το επαναλαμβάνω και τώρα. Η Εκκλησία μας, η αληθινή Εκκλησία, έχει προορισμό να πολεμείτε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, γατζωμένος πάνω στο Λόγο του Θεού, γατζωμένος, βλέπει να πέφτουν κύματα πάνω στην Εκκλησία του Χριστού. Κύματα από εχθρούς, για να την πνίξουν την Εκκλησία του, και φωνάζει, «Μεν έστω η θάλασσα, εγυρέστω τα κύματα», λέει, «Ας λυσάει η θάλασσα, ας σηκώνονται βουνά τα κύματα και ας πέφτουν πάνω στην Εκκλησία του». Η Εκκλησία έχει προορισμό να σταθεί όρθια. Στάθηκε με τους 12, τους Αποστόλους, στάθηκε και με τους παραπάνω και τους παραπάνω, αλλά πάντοτε με τους λίγους θα πορεύει και θα νικάει. Επαναλαμβάνω, είναι προφητικός ο λόγος. Και ας το προσέξουμε. Λέει, δεν λέει ότι μαζεύτηκε ο λαός για να πολεμήσει τον Χριστό, αλλά λέει οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν. Αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, αυτοί μαζεύτηκαν και πολεμάνε τον Χριστό. Αυτοί εμποδίζουν να πλησιάσει ο λαός στον Χριστό. Αυτοί παίρνουν τα μέτρα. Και ποτέ να μην πιστέψουμε, το έχουμε γνωρίσει και το πράγμα, ότι θα ανέβει στην εξουσία οποιοσδήποτε επί της γης άρχοντας και δεν θα προσκυνήσει το σατανά για να πάει στην εξουσία. Το είπε ο Κύριός μας. Το είπε ο Κύριός μας, είναι γραμμένο εδώ στην Αγία Γραφή,
στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον. Όταν πήγε και του είπε, προσκύνησέ με και εγώ θα σου δώσω όλα τα βασιλεία της γης. Έτσι του είπε ο διάβολος του Χριστού. Θα με προσκυνείς και θα πάρεις. Δεν με προσκυνάς, δεν παίρνεις κανένα απολύτως, καμιά εξουσία απολύτως, κανένα βασίλειο. Αυτοί που κυβερνούν πάντοτε, πάντοτε αυτοί και πολεμούν τον Χριστό. Και βέβαια με το πέρασμα κάποτε είχαμε διωγμούς, μαρτύρια και εξακολουθούσαν διωγμοί, ξεχωρούν τα μαρτύρια και θα φτάσουμε σε σημείο πάλι, το ξαναλέμε και άλλη μια φορά, που θα περάσει από καμήν η εκκλησία μας μεγάλου και βέβαια τότε θα είμαστε όλοι γραμμένοι μέσα στην κασέτα, αν και είμαστε από τώρα γραμμένοι στην κασέτα μέσα. Και ενώ κασέτα εκεί στο κέντρο στις Βρυξέλλες, που έχουν το κύτρο το μεγάλο, το τεράστιο, αυτό το θεό τους, το θεό τους, ναι, το τέρας, και έχουν περάσει όλους τους ανθρώπους της γης εκεί μέσα. Βέβαια δεν έχουμε πάρει ακόμα κανένα γράμμα εδώ πέρα που έχουν πάρει. Θα λέμε την αλήθεια, την ακούει ο κόσμος. Γιατί θα καλέσουν κάποια από εκεί, Θεό σχέδιο οπότε, το αν είναι πολύ κοντά, αν είναι πολύ μακριά, αν είναι διάμεσα, του Θεού είναι αυτό το πράγμα. Θα βάλουν ή εδώ τη στάμπα, ώστε να μπορούν να σε ελέγχουν από εκεί, όπου και αν βρίσκεσαι. Και οποιαδήποτε πράξη σου. Μέσα στο σπίτι σου. Και παντού. Το έχω πει άλλη φορά. Βρισκόμουν στο Άγιον Όρος. Και ήταν κάποιοι εκεί άνθρωποι επιστήμονες. Και λέγανε, το φανταζόστε, πήραν ένα ψάρι. Ένα ψάρι πήρανε. Και του βάλανε ακριβώς αυτό το υλικό, δεν ξέρω πώς το ονομάσανε. Και το πετάξανε στη θάλασσα πάλι μέσα. Και παρακολουθούσαν μέσα στην τρύπα. Ποια ήταν η τρύπα που μπορούσε να. Δεν μπορούσε να περάσει μάτι ανθρώπινο μέσα από το κοπί του το ψάρι. Με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Ζούμε σε μία βέβαια τέτοια εποχή. Να μην είμαστε έξω πραγματικοί. Λοιπόν, αυτά τα λέμε γιατί ο Χριστός μας αγαπάει, μας τα φέρνει. Μας τα αποκαλύπτει στα μάτια μας μπροστά, γιατί η ζωή δεν είναι προσωρινή. Αλλά είναι όλη αυτή η ζωή που μας περιμένει και σταυρώθηκε για να δοξαστεί και να μας δοξάσει και εμάς. Για να λέει, Κύριε, δόξασε τον Υιό σου. Και νοούσε να το δοξάσει ο Πατέρας, τον Χριστό, με τον σταυρό που θα σήκωνε στην πλάτη του. Σε εμάς έχει ετοιμάσει δόξα αιώνια και μας περιμένει. Γιατί λοιπόν, προσευχήθηκαν και είπαν οι Απόστολοι, γιατί λύσαξαν, θα πω τη λέξη, τα έθνη και οι λαοί και μελέτησαν κενά, το κενά σημαίνει, έβαλαν κούφια πράγματα μέσα στο λαό τους. Κούφια, γιατί οι πολεμικοί που κάνουν κατά του Χριστού, να είναι απόδειξη, το πολέμησαν για να μην ακουστεί το όνομά του. Ακούστηκε, στα πέρατα της γης. Και στα πέρα της Οικουμένης, στα ρήματα αυτό λέει. Στα πέρα της Οικουμένης. Δεν σταμάτησε να ακούγεται το όνομά του. Συνήθισαν γάρε παληθείας επί τον Άγιο Πέδα σου, λέει, συγκεντρώθηκαν στο αληθινό σου παιδί, λένε οι Απόστολοι στην προσευχή τους. Σε εκείνον λέει που εσύ τον έχρισες. Ο Πατέρας, ο Θεός, έκλεισες παιδί σου τον Ιησού Χριστό και μαζεύτηκε και τον πολέμησαν. Και ποιοι τον πολέμησαν, αναφέρει χαρακτηριστικά τους άρχοντες πρώτα της εποχής εκείνης. Αναφέρει το όνομα ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος. Μαζί με τους ειδωλολάτρες και το λαό του Ισραήλ. Τι μαζεύτηκαν να κάνουν αυτοί που συγκεντρώθηκαν και τον πολέμησαν. Ποιήσε όσα η χή σου και η βουλή σου προώρησε γενέστα. Να κάνουν συγκεντρώθηκα όσα λέει το χέρι το δικό σου και ο δικός σου προορισμός έδειξε να γίνουν. Θέλω να μην το παρεξηγήσουμε εκείνο το πράγμα,
Θα το εξηγήσω. Εμείς ήρθαμε στη ζωή, σαν άνθρωποι, τον αιώνα αυτό που κυλάει. Όμως, στου Θεού το μυαλό, η απόφαση αυτή για να έρθουμε στον κόσμο, δεν είναι του αιώνα τούτου. Από τότε που ο Θεός μας, άνθρωπος είναι αιώνιος, σκέφτηκε, έχει αρχή σκέψη του Θεού. Δεν πρέπει να πούμε αρχή, να πούμε ότι έχει κάποια στιγμή που ξεκινάει και σκέφτεται ο Θεός, δεν υπάρχει το πράγμα. Αυτό είναι ουραστημία να το πούμε. Ο Θεός προαιώνια είχε πάρει την απόφαση να γεννηθούμε και να έρθουμε στον κόσμο. Και ερχόμαστε μετά από αιώνες πολλούς στον κόσμο. Πραγματοποιείται αυτό που ο Θεός προαιώνια είχε σκεφτεί μετά από αιώνες. Όμοια και για τον Χριστό. Είχε πάρει την απόφαση η Αγία Τριάδα να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Να πάθει ο Χριστός από αυτούς τους ανθρώπους, τους άρχοντες, να σταυρωθεί και να πεθάνει σαν άνθρωπος ο Χριστός από τα όργανα αυτών των ανθρώπων, των αρχόντων. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι προώρησε ο Θεός, δεν σημαίνει καλά και σώνει ότι ο Θεός έβαλε αυτούς για να κάνουν την πράξη αυτή, γιατί τότε είναι άγιοι αυτοί που κάνουν την πράξη αφού είναι όργανα του Θεού. Είναι λάθος σκέψη. Απλώς ο Θεός γνώρισε ότι έπρεπε να κατέβει ο Υιός επειδή θα παραστατούσε η ανθρωπότητα για να σώσει τον κόσμο και επειδή η κακία του ανθρώπου είναι κακία που φτάνει σε ακραία σημεία, θα το σταυρώσουν. Και παραχώρησε ο Θεός σύμφωνα με την πρόγνωσή του να σταυρωθεί ο Υιός του. Έγινε κατανοητός. Αυτή είναι. Πούμε ότι ήταν προγραμματισμός, ήταν ένα πρόγραμμα. Ναι, σαν πρόγραμμα είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό λέει προώρησε ο Θεός. Προώρησε ο Θεός. Άρα λοιπόν λέει το χέρι σου, αλλά κοιτάξτε πίσω από αυτά που αναφέρουμε και που τα βλέπουμε σαν κακότητα ανθρώπινη επάνω στο παιδί του τον Θεού, τον Ιησού Χριστό, πίσω από αυτά και πάνω από αυτά και μετά από αυτά υπάρχει πάντοτε το έλεος του Θεού που κάνει μία θυσία απόλυτη, άπειρη θυσία, γιατί πώς είναι δυνατόν να θυσιάσει το παιδί του, αν δεν είναι θυσία άπειρη για τον άνθρωπο. Του Θεού το έργο δεν πιάνεται στο ανθρώπινο μυαλό. Ένα μέρος από εκείνο το έργο του Θεού το ζει η ψυχή του ανθρώπου που αγαπά και λαχταρά για τον Θεό, που μελετάει, που προσεύχεται, που λιώνει για το θέλημα του Θεού, που λιώνει, που καταλαβαίνει ότι ξέρεις, δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά είμαι ο χειρότερος άνθρωπος. Είμαι ο χειρότερος. Και πιάνω αυτό το δουλειό στο χέρι, επειδή είμαι ο χειρότερος, μήπως φτιάξω και γίνω λίγο καλός. Παρεξηγεί ο άλλος που λέει ότι εγώ πιστεύω ότι είμαι καλός, όχι εγώ, γενικά μιλάω τώρα, ότι είμαι καλός άνθρωπος, ότι είμαι καλός, έχω την εντύπωση ότι είμαι καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει καν αυτή η ιδέα σε αυτόν που αγαπάει τον Χριστό, ότι είναι ο καλός άνθρωπος. Πουθενά δεν δούμε σε κανένα Άγιο όλη την εποχή να πιστεύει ότι είναι ο Άγιος, ότι είναι ο καλός. Ότι είναι ο Σάββιος, ο πιστεύει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, πολέμησαν τον Χριστό, βέβαια κατά παραχώρηση του Θεού. Έτσι λένε στην προσευχή τους οι Άγιοι Απόστολοι. Και τα νυν Κύριε, και τώρα Κύριε, έπειδε επί τας απειλάς αυτών και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας πάσης, δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Λύσαξαν τα έδνη, οι δολάτρες, οι άρχοντες, έβλεπαν την απειλή τη μεγάλη, θα λέγαμε σήμερα σε απλή γλώσσα. Έτσι και τολμήσετε και κηρύξετε ξανά, όχι μόνο εσάς, σε δική μας γλώσσα, αλλά και όλους όσους έχουν αυτή την γνώμη σαν τη δική σας, θα σας εξαφανίσουν. Αυτή είναι στερεότυπα, θα λέγαμε, στη γλώσσα τη δική μας, η απειλή που έδωσαν στους Αγίους Αποστόλους. Και βέβαια, αν προσέξαμε, είπανε, Κύριε, κοίταξε
στις απειλές που μας κάνανε αυτοί. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, δώσ' τις δούλη σου, σε μας δηλαδή, με τα παρησία σπάσεις, με όλο το θάρρος λαλήν το λόγο σου, να κηρύττουμε το δικό σου λόγο. Εν το τη χείρα σου εκτείνει ισίαση και σημεία και τέρατα γενέστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και όχι μόνο να κηρύττουμε θάρρος, αλλά όταν απλώνουμε το χέρι μας, να γίνονται σημεία και τέρατα δάγματα, μόνο και μόνο για το καλό του λαού. Και να δοξάζεται το όνομά σου. Αυτή είναι η τοποθέτηση των δέρμων των καλών, ε. Η τοποθέτηση, δηλαδή, αυτός που κάνει κάποιο έργο καλό, το κάνει για τη δόξα του Θεού, έτσι λέει εδώ πέρα. Να δοξάζεται, λέει, το όρμα του Θεού, το όρμα του Παιδός του Ιησού, λέει μέσα η Γραφή. Και δεηθέντων αυτών, αυτή ήταν η προσευχή τους. Και όταν, λέει, τελείωσε η προσευχή τους, εσαλεύθη ο τόπος, κουνήθηκε ο τόπος, ενώ ήσαν συγγυγμένοι, μέσα στον οποίο ήσαν μαζεμένοι. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και όλοι όσοι ήσαν μέσα, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και γέμισαν από Πνεύμα Άγιο. Και γέμισαν από Πνεύμα Άγιο. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λένε το εξής, με δύο λέξεις, με τρεις λέξεις. Δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα. Και εννοεί, και εννοούν οι πατέρες, ότι θα κάνεις θυσίες στη ζωή σου για να πάρεις το Άγιο Πνεύμα. Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι θα δούμε και παρακάτω και στη συνέχεια αν προλάβουμε, ότι σε καθημερινή βάση όλο το Πεσεδράρο είχαν μόνιμη τη θυσία και τη τιμωρία στην πλάτη τους. Και βέβαια έδωσαν και έδιναν το αίμα τους και έπαιρναν Πνεύμα Άγιο. Έπαιρναν Πνεύμα Άγιο. Και όσα έπραξαν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων. Και όσοι ζουν σήμερα, μην πλανιόμαστε. Μπορεί να ζούμε σε έναν κόσμο πλάνης, βρώμικο πέρα για πέρα, να σκέφτεσαι τη βρωμιά του και να λερώνεις πιο πολύ από ό,τι βλέπεις. Και σήμερα μέσα στον κόσμο υπάρχουν οι Άγιοι του Θεού. Υπάρχουν και αλλοί μόνο να μην υπήρχαν οι Άγιοι του Θεού. Δεν θα υπήρχαν στον κόσμο. Άμα και τελειώσει ο κατάλογος των Αγίων, δεν υπάρχει και νόημα να υπάρχει κόσμος, έτσι λένε τα βιβλία μας. Υπάρχει κόσμος, γιατί υπάρχουν οι Άγιοι που λένε, σε παρακαλούμε, μην επιτρέψεις να καθεί ο κόσμος, να σωθεί ο κόσμος. Σας θυμίζω το παράδειγμα και του Αποστόλου Παύλου και του Μωυσή. Ο Μωυσής τι είπε, θυμάσαι, Κύριε μου, εγώ ας μην πω στη γη της Επαγγελίας, να μπουν οι συμπατριώτες μου. Μας το λέω ο Παύλος, τι είπε, προτιμάω εγώ να μην έρθω στο παράδεισο, το θυμάστε, αλλά να μπουν οι συμπατριώτες μου στο παράδεισο. Ποιοι συμπατριώτες, οι σταυρωτές. Οι σταυρωτές. Οι άνθρωποι του Θεού ζουν σε έναν κόσμο κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και εργάζονται για να διαδοθεί το θέλημα του Θεού. Γιατί λέει, ζήτησαν εδώ να τους δώσει θάρρος να λαλούν το θέλημα του Θεού. Να λαλούν το θέλημα του Θεού. Μήπως βρισκόμαστε σε μία εποχή χαμελεοντισμού. Δηλαδή, ενώ οι γονείς μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι γονείς μας είναι, αφού έχουν φύγει από χρόνια, έδωσαν παραδείγματα θυσίας και θάρρους μπροστά στον κίνδυνο να διαδίδουν το όνομα του Ιησού Χριστού,
εμείς ακολουθούμε μια αντίστροφη πορεία που φτάνει στο σημείο και ο Χριστός να βρίζεται και τα Άγια και τα Ιερά της Πίσεώς μας να διακομωθούνται και εμείς να γελάμε. Βλέπετε μια μέρα στην τηλεόραση. Και εκεί που βρέθηκα είχε μία γυναίκα, θα την έχετε δει κι εσείς, και λέω, μόλις άκουσα, μιλούσε και έκανε παιγμό και στα Ιερά της Πίστεώς μας. Κλείστε από εκεί πέρα, λέω, τι είναι αυτή την τηλεόραση. Σε σημείο δηλαδή να ακούμε να εμπέζονται ό,τι ιερόγουμε και πιστεύουμε, και χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί, θα γελάμε αφού τα ακούμε, μα εκεί είναι ηθοποιοί σου λέει, δεν το έκανε σοβαρά, το έκανε αστεία. Έτσι σου πάνε λες, το μπορεί να πάρεις τα λαράγια και να κάνεις εσύ αστεία. Και ο Χριστός γιατί είπε, μη δώτε τα Άγια τη σκησή, μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά. Να, τι κάνουν τα σκυλιά. Ποδοπατάνε λέει τα μαργαριτάρια. Αδελφοί μου, θα ήθελα να κάνω μια σύσταση στον εαυτό μου. Η γραφή τη σύσταση που μπορώ να κάνω διδάσκει κατευθείαν από το νου του Θεού. Αυτά είναι ό,τι από το νου του Θεού έχει βγει. Όχι ανθρώπινο μυαλό, δια του Αγίου Πνεύματος. Να παρακαλέσουμε τον Θεό. Να τον παρακαλέσουμε. Να μας χαρίσει όσο γίνεται περισσότερη αγάπη στο Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Όσο γίνεται περισσότερο αγάπη, το λέω και το πράγμα. Να λαχταράμε να θέλουμε να βρισκόμαστε μαζί Του. Να λαχταράμε. Να αγαπάμε, να Του μιλάμε στην προσευχή μας. Είδατε εδώ τι λέει, κουνήθηκε λέει ο τόπος και πήραν μια μαρτυρία ότι πάρτε Άγιο Πνεύμα, που σήμαινε ότι αυτό που ζητάτε, το θάρρος για να κηρύξετε, θα το έχετε και θα κηρύξετε στα πέρα της Οικουμένης το όνομά μου. Πήραν την απάντηση οι Άγιοι Απόστολοι, δια του Αγίου Πνεύματος. Εμείς δεν έχουμε, ας κάνουμε το παιδί, μην νομίσετε, το λέω και τώρα και στα παιδιά σχολείου σήμερα. Λέω παιδιά, δεν είναι ιστορία τα σκεφτικά, ούτε γεωγραφία είναι τα σκεφτικά, ούτε εφημερίδα να διαβάσεις και να πεις, διάβασα και πήρα μία γνώση. Δεν είναι εγκεφαλικό πράγμα η μελέτη της Αγίας Γραφής. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, το τόνισα προηγουμένως και το είπα και το λέω. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει η εντολή, η εμή, η ζωή, ο όνειος εσύ. Δηλαδή, ο παράδεισος ολόκληρος είναι η εντολή δική μου. Προσπάθεια να κάνουμε την εντολή του Θεού για να αποκαλυφθεί σε εμάς ο παράδεισος. Μέσα από την εντολή του Θεού έρχεται ο παράδεισος. Δεν έρχεται έξω και μακριά. Και από εκεί παίρνουμε την πείρα ότι ζει ο Χριστός μας και μας περιμένει να ζήσουμε μαζί Του. Εύχομαι ο Χριστός μας και οι Απόστολοι που πόρεσαν και υπέφεραν και σταυρώθηκαν και έξερε το αίμα τους να μας φωτίσουν το νου, να αγαπάμε τον Χριστό μας και να πολλαπλασιάζουν την προσπάθεια αυτή που πολλές φορές ατονεί, ενώ άλλες προσπάθειες κοσμικές πολλαπλασιάζονται. Καλή φώτισσα μου και ο Θεός μας ελεύει. Κάποιος δεν έπει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Τι ώρα είναι? Παραδέκα. Παραδέκα, εντάξει. Και εγώ σαν διάδεδε, που είπατε για την τηλεόραση. Εγώ είναι που θα πω τώρα. Ένας όλοι την αντίπαρα. Είχε βγάλει ο Παπαδάκης. Είχε βγάλει στην τηλεόραση ο Παπαδάκης. Δεν τα όχι, για το ψέμα. Και ήταν μέσα περίπου 50 άτομα, 100 άτομα και επιστήμονες μέσα. Δεν είπε ένας ότι το ψέμα είναι αμάρτημα. Έλεγε σε έναν τι λέτε εσείς κύριε για το ψέμα. Το ψέμα λέει, το λέμε για να δικαιολογήσουμε αυτό. Εσείς κύριε, τι λέτε, το ψέμα το λέμε για να αυτό. Ναι, δεν πετάξει και να πει, το ψέμα όμως είναι σοβαρό αμάρτημα.
Θα ήθελα πάνω σε αυτό. Τώρα είναι κακουμένα που να μεταφέρει εκεί πέρα. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, αυτές το ξέρετε πολύ καλά οι εκπομπές και όλες οι εκπομπές είναι στημένες. Και έχουν μία γραμμή από τη Σιόν να κάνουν πλήση εγκεφάλου, να αφαιρέσουν τα καλά και να βάλουν τα κακά. Άρα δεν πρέπει να γίνεται λόγος. Σταματήστε να βλέπετε τηλεόραση ορισμένα πράγματα, σε ορισμένα πράγματα. Οι ειδήσεις είναι άστις κοιτάμε, δεν έχουμε λόγο. Και ορισμένα έχει κάτι ντοκιματέρια, τα πράγματα που είναι καλά. Ναι. Θα δείτε πόσο καλό θα είναι στον εαυτό σας αν συμβεί αυτό. Πόση ηρεμία θα έχει. Αφαιρεί πολύ ηρεμία, μάλλον την ηρεμία η τηλεόραση σου βάζει μέσα στα ράχη. Πού είναι συνανάστες σου κάνει. Όχι τηλεόραση αυτή που είναι εκεί μέσα. Επαναλαμβάνω, έχουν γραμμή αυτή. Γραμμή. Και επομένως, άδικα σχολιάζουμε την περίπτωση. Άδικα σχολιάζουμε. Πάνω στο θέμα ο αδελφός. Για να πει κάτι. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν τις τηλεόρασεις, θέλουμε εμείς που τις ανοίγουμε για τις... Εμείς είμαστε αυτοί που ψάχνουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να διαβάσουμε ένα βιβλίο με τόσα βιβλία πατερικά που να μην ανοίγαμε καθόλου και να μην σχολιάσουμε ούτε τον Παπαδάκη, ούτε τον άλλον, ούτε τι είπε ο άλλος. Άρα τι βλέπουμε. Ναι, μας αρέσει εμάς και το ψάχνουμε αυτό. Καλό θα ήταν να ασχολούμεθα με τα πατερικά βιβλία ώστε να έχουμε εμπειρίες σωστές και όχι... Άρα που σε παρακινεί, σε παρακινεί. Μην το πατάς με τον τρόπο. Όχι, σε παρακινεί πάντως. Ο πειρασμός κάνει τη δουλειά του. Τη δουλειά του ο πειρασμός κάνει, τη δουλειά του. Εκεί που αν θέλεις να μην σε παρακινεί, γονάτισε κάπου, γονάτισε και ζήτησε του τη βοήθεια. Σίγουρα θα σε βοηθήσει, σίγουρα θα σε βοηθήσει, αλλά λείπει η πρόθεση, έτσι, η αληθινή, η πραγματική. Θέλουμε δηλαδή τι να κάνουμε, τι λέει η γραφή μέσα η Αποκάλυψη. Και στο νεράκι μέσα να είμαστε, ναι. Και έξω από το νεράκι, στο πατράκι. Δύο ζωές δεν μπορεί να γίνονται μαζί. Είναι αδύνατο, είπε ο Κύριος. Ή τον ένα θα ευχαριστήσει, τον άλλο θα ευχαριστήσει. Έτσι πάει το πράγμα. Κάποιος αδερφός κάτι. Εγώ από την πλευρά τη δική μου, οφείλω να σας ευχαριστώ κάθε φορά που ακούστε. Μη και μη ευχαριστώ. Γιατί μου δίνετε όλη τη χαρά. Να ασχολούμαι με τον Λόγο του Θεού. Να έχω ψυχές που τον ακούν τον Λόγο του Θεού. Να γεμίζω εγώ, να γεμίζετε κι εσείς. Είναι μικρό πράγμα εκείνο. Σε μια εποχή, τέτοια εποχή, να βρίσκονται 10 άνθρωποι να λες τον Λόγο του Θεού. Εσύ και πώς θα παίρνεις στεφάνι. Με συγχωρείς, δεν το έκανα. Με συγχωρείς, το γράφει μέσα. Λοιπόν, άκουσε, να σου πω κάτι. Για τους πειραιώνας. Θέλεις να με βοηθήσεις, θα σου πω κάτι να βοηθήσεις. Άκουσε. Το γράφει μέσα. Να σου πω τι ζω εγώ, άμα θέλετε να με βοηθήσετε όλοι σας δηλαδή. Έρχεται ο διάβολος, επειδή έχω και εγώ το μικρόβιο μέσα σε μεγάλο βαθμό, και μου λέει, είδες τη ωραία που μίλησες, αυτοί από κάτω που σ' ακούσανε, λένε μπράβο τώρα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Ζητά την προσευχή των ακροατών, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτών που ομιλεί να σώσει όλους τους άλλους εξαιτία των αυτών του. Ακριβώς περνώντας αυτό ο εγωισμός ο μεγάλος, μίλησε ωραία. Η καινοδοξία. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Πολύ μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Και έλειασε όλη το κομμάτι. Έχω ξεκινήσει. Καινοδοξοί είμαστε. Κάνω δηλαδή το ζω εκείνο το πράγμα και με απασχολεί. Και απασχολεί δηλαδή η μεγάλη κρίση του ομιλητή είναι αυτή. Μιλάει και σου λέει, α, σου ευχαρίστω τώρα, εντάξει είσαι. Ναι. Τέρμα από εκεί και πέρα, σώθηκαν οι άλλοι, εσύ όμως χάθηκες. Ναι. Εσύ όμως χάθηκες. Ναι. Ο πόλεμος δεν είναι, είναι και εδώ μέσα ο πόλεμος. Και αυτό, μεγάλες λέξεις να μην λέμε. Τα στεφάνια και τα παραστεφάνια, τα ξέρω πώς θα σου. Άμα θα έβλεπες, λέει ο Χρυσόστομος, μέσα, ποιος είναι ο Κώστας, θα έπαιρνε τρεκάλα για τα βουνά. Θα φοβόσουμε. Κατάλαβες, ευτυχώς που ο Θεός θα φτιάξει τόσο όμορφα και βλέπεις την βιτρίνα καλά,
Και ωφελήσε. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Πέρα κάτι να πει. Κάποιος γέροντας έλεγε ότι αν θέλεις κάποιον να τον κάνεις να τον πολεμάει ο διάβολος, επένεσαι τον. Ναι. Είδες που τι λέει ο κύριος Αγαμβρός. Μια μεριά του λένε πράγματα, την άλλη, είδες. Τι είπε. Όχι, μα έτσι είναι. Αυτή είναι. Δηλαδή το ζώο και το πράγμα το καταλαβαίνουν, περνάει από το λογισμό. Όχι μόνο επειδή στο γη συγκεκριμένο. Οποιοδήποτε έργο καλό κάνουμε, χρειάζεται και η έγκριση. Και ενώ την έγκριση τον έπαιρνα. Θα ακούσουμε από κάποιον κάποια καλή κουβέντα. Ναι. Συμφωνείς. Εκεί. Από και εγώ κάτι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι ομιλητές που όταν δεν ακούσουν κάποιον έπαινο από το ακροατήριό τους, αναχωρούνται και αυτοεπαινούνται μετά. Γιατί γίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα είπα και ρώτησε τους. Δεν μπορώ να πατήσω σε θέση αρνού να πάρω, δεν μπορώ να το κάνω το πράγμα. Αυτή δεν είναι η κοινοδοξία. Και όμως υπάρχουν. Γι' αυτό είδατε γραφή, το λέω πως τέλος πάρα λέει, φοβούμε άλλης κηρύξας, φοβάμαι μήπως λέει, κάνοντας κήρυγμα σε άλλους, εμαυτός αδόκιμος γέγονε. Γέναμε. Λέει, φοβάμαι, γιατί κάνοντας κήρυγμα και σώζοντας τους άλλους, οδηγώ τον αυτό μου λέει, το κάνω αδόκιμο. Αδόκιμο σημαίνει, δεν σώζομαι εγώ ίδιος. Και φαντάζεστε τον Απόστολο Παύλο που και τι δεν έκανε για να σώσει την ανθρωπότητα, να λέει αυτή τη μεγάλη κουβέντα. Κάνει σύγκριση τώρα με κάποιους άλλους παραγωγούς, με μέρα που μιλάω και εμάς. Παναγία μου Χριστέ μου, δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Γιατί περνάει μέσα από το λογισμό και σου λέει, τώρα μην είσαι ωραία, καλύτερα, εντάξει. Το χειροκρότημα επιτρέπεται στην ομιλία, όταν γίνεται η ομιλία και πιάνουμε και χειροκροτήματα. Άμα μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που είπα, ο Χριστός μας χειροκροτήθηκε πολλές φορές που μιλούσε. Γι' αυτό λέω. Ε? Όχι, απέναντι ασβήστηκε. Οι Απόσταλοι εδώ λέει ότι χειροκροτηθήκανε. Γι' αυτό λέω. Ναι. Και αφού έχουμε ζωντανή τη μαρτυρία ότι οι Άγιοι Απόσταλοι δεν χειροκροτηθήκανε. Δεν χρειάζεται χειροκρότημα. Η δικιά μου αυτή είναι. Λοιπόν, εύχομαι με τη δική σας αγάπη και την αγάπη του Θεού πρώτη, να ξαναβρεθούμε και πάλι την άλλη Δευτέρα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σκουράσω άλλο, δεν θέλω, δεν θέλω. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών που ελεείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ετέλθε η εργασία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και ευχηθείς. Τον άρθρο ημών των ομιλούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τους ευλέτες ημών. Και μη είσαι ενέργης ημάς θεασμών, αλλά είσαι ημάς από τον Υιού. Προστασία των χριστιανών αρκατέσχυτε, με συντία προς τον ποιητή να μετράθετε. Μην παρήδεις αμαρτωλών δε είσαι φοράς, αλλά προφθάσονος αγαθή, εις την βοήθεια ημών, τον πιστός φραγκαζόντος ημ, τάχυνον εις πεσβεία, και σπέστον εις ηγεσία, η προστατεύουσα η Θεοτό και τον τιμόντον σε. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας.